Good morning people, καλώς ήρθες για ένα ακόμα βίντεο. Κυριακούλα σήμερα, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ έχω δουλειά, έχω βάπτιση και θα φύγω τώρα, θα πάω στη βάπτιση. Και είπα να ξεκινήσω το vlog εδώ, από το σπίτι. Και αν θα μπορέσω να σας δείξω και κάποια πράγματα και κάποια κλεφτά πλάν από τη βάπτιση και να ξεκινήσει αυτό εδώ το βίντεο και αυτή εδώ η μέρα και αυτές εδώ οι όμορφες στιγμές του vlog αυτού. Είστε σε καλό παιδάκι, εντάξει? Εντάξει? Εγώ θα φύγω να είσαι καλό παιδί. Καλά? Τα λέμε, γεια! Επέστρεψα, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, αρχίζει και καλοκαιριάζει, το καταλαβαίνεις από τη βάπτιση και από το γάμο όταν πας κάπου και ζέστη και καίγεσαι ότι έρχεται καλοκαίρι. Και τώρα γύρισα και μαγειρεύω κάτι στα γρήγορα να πάμε με το λαζίκο, αν και αυτό σου κοιμάται, αλλά θα ξυπνήσει και πιστεύει και θα πεινάει. Και θα κάνω παγόπυρο με γιαουρτάκι να πάμε σήμερα και θα πάμε και αύριο το φαγητό, αφού θα περισσέψει. Και αυτά. Πάω κάνω ντουζάκι όλας, γιατί έχω σκάσει και θα τα πούμε στο υπόλοιπο της μέρας. Αυτό είναι το μεσημερινό μας, μαζί με γιαουρτάκι και λίγα λαχανικάκια. Λες και είμαστε στο Survivor. Ξεκινήσαμε μία νέα σειρά στο Netflix. Πώς λέγεται, τα μυστικά της Εδέμ. Κάτι για Εδέμ, τέλος πάντων, ένα νησί που γίνεται ένα πάρτι και για κάποιο λόγο τους κρατάνε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Φαίνεται ενδιαφέρον, έχουν μείνει άλλα 4 επεισόδια. Και αυτό. Αν το βλέπει κάποιος, θα μας πει τι γίνεται και αν έχει καταλάβει τίποτα. Αν και μπορεί να το έχω δει όλη την ψωδία μέχρι να ανέβει αυτό το vlog, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνεις, πώς μου είστε. Σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και με βλέπεις που έχω κάτσει στο στούντιο μου. Γιατί? Γιατί το προηγούμενο βίντεο που είχα γυρίσει στο χώρο με τα παπούτσια τελικά το διέγραψα από μόνη μου. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς το μοντάρο, ποτέ, τίποτα. Οπότε σαν να μετρέφτηκε ποτέ αυτό το χώρο, οπότε θα το ξαναγυρίσω τώρα για να το ετοιμάσω και να το ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτά. Έτσι, για να ξέρετε τι περνάμε και εμείς οι YouTuber που κάναμε τα βίντεο, τα γυρνάμε και τα διαγράφουμε και μόνοι μας. Έτσι. Τόσο καλά. Τα μπρατσόνια που έχουν βγει έξω σιγά σιγά, τι, καλοκαίρι. Έχει ζέστη. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, έχω την εντύπωση ότι δεν θα αντέχουμε τα φώτα αναμένα να με χτυπάνε μέχρι το καλοκαίρι, γιατί θα σκάω. Και δεν θυμάμαι καθόλου πώς το έκανα πέρσι εγώ όλο αυτό. Μου πει πέρσι μόνο δεν γύζα χόλου. Γιατί δούλευα πέρσι και δεν μπορούσα να κάνω καν βίντεο, οπότε. Θα δείξω όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω το χώρο. Θα δείχνω κάπου αλλού, θα τα κάνω κάτω, θα κάνω με κλιματιστικούλη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Τέλος με το γύρισμα και τώρα ήρθε η ώρα του πρωινού. Σκεφτείτε ότι γύρισα το βίντεο πριν καν φάω πρωινό, έτσι. Ετοιμάστε, καντήθηκα, βάφτηκα και μετά θα φάω το πρωινό, αφού γύρισε το βίντεο. Το πρωινό μου είναι δύο φρυγανιές με μέλι. Αυτό. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι μάλλον. Είναι δύο φρυγανιές με μέλι. Τόσο απλά. Εδώ δείτε. Καλέ. Νο. Του λιγουρεύεσαι. Του λιγουρεύεσαι. Ρε. Τι σου μύρισε, απορώ τι σου ήρθε η μυρωδιά, δεν είναι κρεατάκι. Μέλι είναι, μέλι. Μα τίποτα εσύ, τίποτα εσύ. Τίποτα δεν καταλάβες εσύ. Και το outfit of the day είναι αυτό εδώ το τοπάκι, το οποίο είναι φουλ τσαλακωμένο. Κλασικά όμως, δεν με έχετε συνηθίσει. Και ένα τζινάκι, είναι καινούριο το τζινάκι, δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει. Και τα σνικεράκια μου και φεύγω. Θα πάω να πάω τις μέχρι από το σχολείο και θα τις πω από το σπίτι και μετά πάω και λίγο σούπερ μάρκετ, το ψυχείο μας είναι άδειο και όταν κάνεις τη τροφή ξοδεύεις πάντα συνέχεια φρούτα, λαχανικά τα χρειάζεσαι καθημερινά. Είμαστε δύο άτομα, οπότε και εγώ και ο Λάρος πρέπει να τρώμε την ημέρα δύο φορές σαλάτα και δύο φρούτα την ημέρα, οπότε πρέπει να πάω να πάρω πάρα πολλά πράγματα σε σαλάτες, λαχανικά, φρούτα, τέτοια πράγματα και αυτά. Το μεσημεριανό μας για σήμερα, κουτουπουλάκι, μια φρυγανιά, μουστάρδα και σαλάτα. Εσύ πάλι πεινάς, πάλι πεινάς. Δεν έμεινε τίποτα. Αλάκι, τι είναι ρε, κουράστηκε. Εσύ και ο Λαζίκος κουραστήκατε. Θα κάνετε νάνι. Γεια, Μάιλο. Και τώρα θα περιμένουμε να έρθει το απόγευμα να φάμε τα αμυγδαλά μας ή ένα φρούτο. Βασικά θα φάμε φραουλίτσες που πήρα. Αυτό θα είναι το σημερινό μας φρούτο. Φραουλίτσα και λίμονι. Και λίγο. Μέλι. Μέλι. Μήλο, ναι, μήλο. Α.
Και το βράδυ θα φάμε πάλι σαλάτα. Τώρα είμαι τόνο ή θα δω τι θα κάνω. Για γράψτε, κάνει καμιά άλλη εδώ πέρα μαζί μας παρέα διατροφή, δίαιτα, κάτι έτσι τα λέμε τον πόνο μας. Γέλατε να πούμε τον πόνο μας. Ήρθε η ώρα για το απογευματινό και άρχισε η αλήθεια είναι, γιατί έκανα μοντάζ και ξεχάστηκα. Έφτιαχνα και αυτό το βίντεο, έφτιαχνα και το haul που δεν ξέρω το είδε, θα το δείτε μετά, δεν έχω ιδέα πότε θα το ανεβάσω. Και μου έχει μείνει να φτιάξω μόνο το thumbnail από το haul και το thumbnail από αυτό εδώ το vlog. Και να το ανεβάσω. Έπλυνα και το μπαλκόνι, έχουμε γεμίσει με αυτά τα κόκκινα, έχουν βαρεθεί τα μικρά ραχνάκια. Βγήκα έξω, έπλυνα τους τοίχους, έπλυνα τα πάντα όλα και μετά μπήκα και είχα πάνω μου έλεος. Και το πλυντήριο που έβγαλα, τρία πλυντήρια έβαλα, τα άπλωσα μέσα στο σπίτι αναγκαστικά. Έπλυνα και τα παπούτσια μου, αυτά εντάξει θα τα βγάλω έξω. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Πώς τα πλένεις, σκοτώνεις, πληθέτε και ξανεβαίνουν πάλι, ξαναέρχονται με το που στέκνω τον τοίχο. Και όπως καταλαβαίνεις, τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Δεν ήταν νεύρα μου καλά. Γαβγίζει και αυτός επειδή έφυγε ο Λάζαρος. Και όταν φεύγει ο Λάζαρος, εδώ έχουμε δράματα και ιστορίες. Άφησε και το παράθυρο ανοιχτό, οπότε όποιον ήχο ακούει, γαβ, μου μας έπτυξε. Δεν μπορούσα να ακούω τι λέω στο βίντεο για να το μοντάρω με την ησυχία μου. Και νευριάζω! Πρέπει να φάω τώρα φραουλίτσες για να ξαναστανιάρω. Πάλι κάτι τσεχοπλημένε. Ωραία είναι. Και τα λέει ένα φρούτο τώρα, τη φράουλα τι να φάω, μια βράουλα. Φραούλα. Φάω τέσσερις. Τι ψυχή έχουν τέτοιες βράουλες. Τι γαμπιέζεις, ε! Τον έκανα και ένα μπανάκι να το ζεστεί. Τι θες. Σε έκανα μπάνιο μύρισης, ωραία, άλλο τι θες. Τι θες. Νερό έχεις, θα σε πάω να φας. Έχω και καγκού σήμερα, οπότε πρέπει να ετοιμαστώ. Γιατί είναι μισή ώρα, έχω και καγκού να πάω να κάνω μετά από μια εβδομάδα που δεν πήγα και δεν μπόρεσα. Και έχουμε το Μάιο, τέλος Μαΐου, θα κάνω μια παρουσίαση. Την οποία εγώ αλήθεια δεν θέλω και πολύ να πάω, γιατί ντρέπομαι. Γιατί θα τα κάνω λάθος και θα με γυρνάνε μαζί μου. Βέβαια θα με πίσω πίσω, δεν θα με βλέπει κανένας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αγχώνω μην πέσω σκοτωθώ, γιατί θα γίνει στην ομάδα δρόμο. Θα γίνει σε κάτι κρασίδι, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που θα γίνει κάτι τουρνουά, κάτι τέτοια. Και δεν θέλω να πάω. Εντάξει. Μεταξύ του δώσουμε και λαδάκι σούλο μου, που αυτή τη βοηθά για να μην έχει τόσο πολύ τριχόπτωση, αλλά καμία σχέση πάλι μαδάει. Και αυτή την τροφή του, τους βάζω τρεις σταγόνες και γιαμ γιαμ. Επίσης υπάρχει κάποιος να μου πει υπεύθυνα πόσες φορές την ημέρα πρέπει να τρώνε σκυλάκι, το οποίο είναι περίπου 8 κιλά και είναι ένα χρονό και κάτι. Εμείς το βάζουμε 3 φορές την ημέρα να τρώει. Έτσι μας έχει πει τουλάχιστον και το την ιατρός, αλλά έτσι τον έκανα και εγώ από, μικρή, από μικρό. Αλλά πάτε καμιά φορά τα τσιπολογάκια από αυτά που του δώσουμε εμείς. Καμιά φρυγανιά, κάνα ψωμάκι, κάνα τέτοιο. Αλλά με την τροφή πλέον δεν έχει κάτι να του δώσουμε. Τι δώσω να φάει φρούτο και λαχανικό, δεν το τρώει κιόλας. Οπότε τρώει μόνο την τροφή του και καμιά φορά κάνα μπισκοτάκι, καμιά λουκουδίτσα. Ξέρεις, το πρωί σου μέσα μου του δώσα αυτό που είναι για τα δόντια, το μακρόστερνο. Το έφαγε, ας πούμε. Και γενικά τελευταία λίγο τρώει περίεργα. Δεν τρώει, δεν θέλει να φάει. Δηλαδή δεν είναι όπως που περίμενε στο πιάτο του με ανυπομονησία για να το φάει. Πλέον σου λέει θα φάω ό,τι μου δώσουν και αν δεν μου δώσουν θα πάω στη τροφή μου. Δηλαδή έχει και την πίσω λύση λέει, στο μυαλό του ότι αν δεν θα μου δώσω θα πάω εκεί να φάω. Και εμένα αυτό δεν μου αρέσει που έχει μάθει και έχει κακομάθει. Βέβαια φταίμε εμείς. Αλλά άμα μπορείτε να μου πείτε καμιά ιδέα, καμιά έτσι βοήθεια, ευχαρίστω. Είτε εδώ είτε στο Instagram ένα μήνυμα για να δω τι θα κάνω. Αυτά. Μόλις επέστρεψα από το καγκού και το βραδινό είναι αυτή εδώ σαλάτα με τόνο. Μαρουλάκι, φρυγανίτσα, ντοματίνια και έχω βάλει λίγο φαγό από χθες που έχω και γιάννη γιάννη. Όλη μέρα σήμερα αυτό πράγμα κάνει. Μα δεν είσαι εσύ. Τόση κάνω, μα δεν είσαι εσύ. Α, Μάιλο! Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Σήμερα είναι Τρίτη και έχω ετοιμάσει το πρωινό μου για να το φάω. Σήμερα έχουμε αυγουλάκι βραστό και γαλοπούλα. Αυτά. Χαίρεσαι, ε. Θες η μαμά έκανε παιδικιούρ φορά μου πλέον χωρίς κάλτσες, παντόφλες και χαίρεσαι. Ναι, μην δαγκώνεις. Ρε, μπαμπούλα. Μπαμπούλα, σκαλφά, έψιλο. Outfit of the day είναι αυτό. Και μάλλον χαίρεται για κάποιο λόγο. Και αυτά. Πιες το. Πιες την ουρά σου, ρε. Πιες την ουρά σου. Ας σε πιάσω. Ας σε πιάσω. Ας σε πιάσω. Και αυτό είναι το πρωινό. Ψωμάκι ολικής, γαλοπούλα και ένα αυγό βραστό, έτσι μικρούλι αυγό και λίγο πιπεράκι. Γιαμι γιαμι. Εντάξει, αυτό είναι μια χαψιά. Εν τω μεταξύ, εχθές δεν μου έφτανε το καγκού που πήγα και έκανα.
και σκοτωθήκαμε στη ζέστη που είχα να πάω και μια εβδομάδα και τα ξέχασα όλα. Ήρθα σπίτι και έκανα και άλλη άσκηση. Έκανα εξάσκηση λίγο την χορογραφία μας για να τη μάθω καλά, γιατί μπήκαν καινούργια νέα βήματα που δεν τα ξέραμε. Έκανα κάποιες ασκήσεις για γλουτούς, για ποδαράκια εδώ έτσι, και έκανα σανίδα για 20 δευτερόλεπτα, 25 νομίζω. Έκανα κάποιες ασκήσεις για τα χέρια και έχω πιαστεί τα χέρια. Θέλω το λάζερο δέσει την μπρατσαρή που είμαι, είμαι μπρατσαρού εγώ. Και αυτά, γυμνάστηκα λίγο έτσι παραπάνω, γιατί είχα να γυμνάσω τώρα και το καιρό. Και μπορώ να πω ότι χθες έτσι ήταν ωραία η γυμναστική μας, γιατί δεν πας καιρό αρκετό, δηλαδή ξεχνάς λίγο και το σώμα σου έχεις ξεχνάει, ήταν ξαναπάς λίγο, έτσι αρχίσεις και σε αρέσει λίγο. Λίγο, μη φανταστείς. Ίσως τέ που ξεκίνησα και διατροφή και κάπως το βλέπω πιο με πείσμα και όρεξη για να πάω, γιατί έχω κάποιο στόχο, έτσι. Και γενικά όταν κάνουμε διατροφή και γυμναστική, καλό να έχουμε και κάποιους στόχους, σιγά σιγά μικρούς στόχους, μην βάλει το να χάσετε 15 κιλά με μιας. Βάλτε 4-5 κιλά. Μετά λίγο πάτε ξανά, άλλα 3 κιλά θέλω. Μετά άλλα 2 κιλά θέλω. Και θα φτάσει στο στόχο σας σιγά σιγά. Αλλά μην πάτε από το 0 να πάτε να φτάσετε δηλαδή το 100%. Ξεκινήστε σιγά σιγά. Χτίστε αυτό που θέλει, το στόχο σας δηλαδή. Ένα σκαλοπατάκι. Λίγο-λίγο. Εν τω μεταξύ φοράω το κλωσάκι που μου πήρε η Μάρθα για να θελιά μου, η φίλη της Ιωάννας, η Μαρθουλίνα. Το οποίο καίει. Για κάποιο λόγο έτσι λίγο σου καίει τα χείλη για να μάλλον τα κάνει πιο ζουμερά, τα κάνει πιο μεγάλα, τα μεγαλώνει. Δεν ξέρω. Και έφαγα τώρα και το πρωινό μου που έχει και πιπέρι. Και ήρθε και έδεσε τώρα εδώ πέρα και εγώ με. Επίση για τη σειρά που σα έλεγα την προηγούμενη φορά, την τελείωσα. Είδα την πρώτη σεζόν, έχει και δεύτερη σεζόν. Ακόμα δεν έχει βγει δεύτερη σεζόν. Είναι ενδιαφέρον. Έχει λίγο μυστήριο. Ακόμα δεν καταλάβαμε δηλαδή γιατί γίνεται όλο αυτό. Αλλά είναι πολύ περίπλοκο να το δείτε, να το συζητάμε και στα σχόλια. Κάτι για ΕΔΕ. Ψάξτε το λίγο και θα το βρείτε, είναι πολύ εύκολο. Βλέπετε αυτό εκεί, άπλωσα την κουβέρτα μου στη σκάλα, γιατί όπως σας είπα το μπαλκόνι γεμάτο με μικρά κόκκινα ραχνάκια, οπότε δεν τα πλώνω εγώ στα ρούχα μου, γιατί όλα να βγαίνουν πάνω, ούτε καν. Και όχι τίποτα άλλο, μετά για να τα βγάλεις από εκεί και να τα τεινάξεις, δεν φεύγουν. Πρέπει να κάνεις έτσι, και αν τα κάνεις έτσι, θα σκοτώνεις και κάνεις κόκκινα σημάδια παντού. Οπότε άπλωσα τα ρούχα πάλι μέσα και τις κουβέρτες εδώ στη σκάλα για να στεγνώσω. Τραγικό, το ξέρω, αλλά τι να κάνω. Λέω, πάμε βόλτα. Πάμε. Μαΐρο. Ποιος είναι, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Ναι. Πάμε. Στρέψαμε, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη έχει εκεί έξω. Δηλαδή τα μαλλιά μου είναι πλέον πάνω, δεν υπάρχει να τα αφήνεις πλέον κτενισμένα κάτω. Ποιος είναι. Καλέ, ήρθα με μισογάρι. Όχι, δεν ήταν το κλίπ μου αυτό. Θα μαυρίσω. Όπως κατάλαβες, έκανα σολάρι μου. Ναι, γιατί το πρώτο μου μαυρισματάκι. Και ελπίζω ότι μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια να έχουν πάρει έτσι ένα λίγο χρωματάκι, να μην είμαστε σαν το γάλα κάθε φορά. Γιατί έχω το κακό ότι όταν πάω για μαύρισμα το καλοκαίρι στην παραλία, που σπάνια πλέον κάθομαι στον ήλιο, κάθομαι μόνο μπροστά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πίσω είμαι άσπρη και μπροστά κόκκινη. Τέλειο. Οπότε γι' αυτό. Εντάξει, δεν κάναμε υπερβολές, τόσο όσο για να, πώς το λένε, ενεργοποιηθεί η μελανίνη στον οργανισμό μου και να πάω μετά στην παραλία και να είμαι έτοιμη για μανάκια. Αυτά. Και μόλις μαγείρεψα και τώρα θα φάμε το μεσημεριανό μας. Μεσημεριανό για σήμερα έχουμε σπανακόριζο με ένα ντάκο και σαλατούλα. Εντάξει, η χαρά που έχω δεν κρύβεται, γιατί μόλις τώρα μπήκα στο Instagram και λέω κάτσε να δω, ο σύνδεσμος μπήκε στο δικό μου το προφίλ, γιατί ήθελα να αναβάσω κάτι. Και βλέπω ότι επιτέλους μπήκε, παιδιά. Είμαι η τελευταία παίζη που δεν είχε μπει στο προφίλ μου το σύνδεσμο στο Instagram. Δεν ξέρω τι φάση, με ξέχασε το Instagram ή... Δεν ξέρω αλήθεια. Τέλος πάντων, και έβαλα το πρώτο μου σύνδεσμο σήμερα. Το τελευταίο μου βλογκάκι ανέβασα. Σιγά το πράγμα θα μου πεις, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να φτάσει 10.000 για να μπορεί να κάνει απλά swipe up, για να σας βάζω να βλέπετε τα βίντεο μου από το Instagram, τώρα που έγινε αυτό με το σύνδεσμο που πλέον ο σύνδεσμος είχε το θετικό ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να φτάσει στο 10.000. Το είχαν όλοι και 1.000 άτομα να είχες και 5.000 και 500 και εγώ δεν το είχα και νευρίασα. Γιατί ήμουν η τελευταία παίζη που δεν έχει πει το σύνδεσμο. Πολύ καλά, αλήθεια σας λέω. Και αυτά, να μπείτε με κάνετε και follow στο Instagram, Και χαίρομαι πάρα πολύ και τώρα θα κάνω λίγο μοντάζ πάλι αυτό εδώ το vlog, να δούμε τη φάση, τι γίνεται, πώς είναι. Και αυτά. Λοιπόν, θα φτιάξω τώρα ένα σμούθι. Σμούθι λέγεται αυτό. Ένα χυμό με τον αποχυμό, τέλος πάντων, που μας είχαν κάνει δώρο στο γάμο, που θα βάλω διάφορα έτσι φρούτα και καρότι και μήλα και τέτοια και θα φτιάξω ένα δικό μου χυμό και ένα πιο. Οπότε θα βάλω 2 grapefruit, θα βάλω φραουλίτσες, θα βάλω λίγο lime, ένα μήλο, καρότα και μία μπανάνα. Και ό,τι βγει, παιδιά, θα δούμε μαζί. Είμαστε έτοιμοι. Τι κάνω, πατάω εδώ αυτό.
Το πάω στο ένα. Πάντο. Είναι λίγο πικρό. Μάλλον το γκρέπι είναι αρκετά πικρό. Είχα εντύπωση ότι έχει γεύση πορτοκάλι, αλλά. Κάνω το πιο τώρα. Αναγκαστικά. Μεταξύ έχω μάθημα φωνητική σε λιγάκι. Και νομίζω ότι αυτό το βίντεο είναι αρκετά μεγάλο. Έχω δείξει λίγο μπερδεμένα πράγματα και ήταν ένα βίντεο που ήθελα να σα δείξω τι τρώω αυτές τις μέρες που κάνω διατροφή. Νομίζω ότι σα έδειξα όμως. Το βράδυ δεν έχω κάτι άλλο. Έφαγα τώρα αυτό εδώ, το χυμό όμως, πούμε, που είναι φρούτο. Και το βράδυ θα πάω μια σαλάτα πάλι. Wow. Έχετε δει πάρα πολλές σαλάτες στον κόσμο, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα σας λείψει άλλη μια δικιά μου. Γι' αυτό λέω να σας κλείσω κάπου εδώ, οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, δείξτε την αγάπη σας κάνοντας τη my like, like στο βίντεο μου και εγγραφή στο κανάλι μου, μην ξεχνάτε να πατάς και το καμπανάκι και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, παιδιά, γιατί το ξεχνάτε και δεν μ' αρέσει που ξεχνάτε. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα, σας περιμένουμε και στο Instagram, να δείτε και εκεί, να τα λέμε και εκεί και στο TikTok και γενικά ψάξτε με και βρείτε με όπου μπορείτε και να με κάνετε φίλοι μου, φίλοι σας και αυτά. Να περνάτε τέλεια, πολλά πολλά φιλιά. Bye!